με τα σημαντικά κυρίως. Οπότε, γι' αυτό έβαλε και κάποιες, ας το πούμε, κάποια tips για το πού μπορεί ο καθένας να το τοποθετήσει, ώστε να είναι πιο αποδοτικό. Εν πάση περιπτώσει, το κάθε σύστημα και στο δικό του χώρο ο καθένας μπορεί να βγάλει τα αποτελέσματα του και τα συμπεράσματα του. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Ευχαριστώ. Θέμα είναι ότι έχουμε αυτιά και ακούμε. Μπράβο. Να το δοκιμάσουμε στο σύστημα. Μπράβο. Διότι και στο μέγαρο άνθρωποι πάλι και ακούνε. Ανεξάρτητα όμως το πόσο καλό είναι και το αν μας αρέσει, πιστεύω ότι οφείλουμε να πούμε μια καλή επιτυχία στον Νίκο. Εγώ, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Εγώ μπορώ να πω. Πάντα πολλά που έφερε το Φάινεντ στην Ελλάδα, έτσι. Ένα χειροκρότημα για τον Νίκο. Εγώ μπορώ να πω ότι κάνει περισσότερο καλή δουλειά από ότι αν δώσεις ένα 10% παραπάνω σε καλό δίδυμα. 10% του συστήματος. Και το έχω γράψει τώρα. Και εγώ έχω προτείνω, ας το πούμε, από την εμπειρία την οποία είχαμε όλο αυτό το 40-50 μέρες, τις οποίες το τσεκάρουμε και ο Χρήστος πάει και βοηθάει ανθρώπους να το βοηθήσει σωστά και τα λοιπά και να έχουν κάποια στιγμή. Χρήστο, θα με επιτρέψεις να διαφωνήσω με τους εργαζόμενους. Όσο θέλεις. Εγώ έτσι νομίζω ότι ένα 5%... Συγγνώμη, επέτρεψε. Το πράγμα αυτό, επειδή είναι παθητικό, δεν αλλάζει το χαρακτήρα του συστήματος. Αυτό είναι το πιο καλό. Κάνει άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Το καλό και κάνει άλλα πράγματα. Δεν αλλάζει. Το πράγμα αυτό αφήνει να δουλεύει το σύστημα όπως πρέπει να δουλεύει βάσει των προδιαγραφών. Αυτό που αλλάζει το σύστημα είναι οι εκνοβολίες που επέμβει, οι μετασχηματιστές, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Αυτό το σύστημα βοηθάει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Άρα δεν είναι ότι προσθέτει κάτι, αφαιρεί κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει in the first place. Πολύ καλά. Που δεν έπρεπε να υπάρχει. Τα μηχανήματα βάλλονται και... Γι' αυτό και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία καθαρά. Από κινητά, από ποπούς. Μα δεν έχει διαβάσει. Από το ψυγείο το ίδιο. Δεν έχει διαβάσει το φόρο. Αυτά και αντικομοπού που έχουν περισσότερο από όλα. Τα έχουμε ψάξει αυτά. Τα έχουμε γράψει αυτά όμως, Αλέξη. Τα έχουμε γράψει αυτά. Στο φόρο. Οπότε, Λοιπόν, τελειώνουμε με αυτό και μπορούμε να κόψουμε την πίτα. Στην πίτα θα κόψουμε 47 κομμάτια. 47 όσοι είμαστε. Θα κόβουμε εναλλάξεις. Γιατί μία πίτα έχει το ένα φλουρί, η άλλη το άλλο. Και επειδή δεν ξέρουμε τι είναι το ένα, θα είναι εναλλάξεις. Όποιος στήξει το ένα, όποιος στήξει το άλλο. Το φλουρί είναι ρομαντισμένο. Το ένα λέει ξερογάκα, το άλλο είναι. Δεν θυμάμαι. Τα ίδια και τι θα πούμε εμείς, ποιο είναι ποιο. Οι πίτες γράφουν πάνω. Μια πίτα είναι για το ένα δώρο και άλλη για το άλλο. Γράφουν, δεν το πρόσφυγα. Γράφουν. Επομένως, ναι, ωραία. Επομένως, κόβουμε 48 είναι το άρτιο, είναι 47. Είμαστε τέλος πάντων. Ένα του σπιτιού. Λοιπόν, θέλει να κόψει ο κύριος αντιπρόεδρος. Γιατί, όχι ότι αυτό, αλλά μην φαίνομαι συνέχεια εγώ στο... Να κόψει την βασιλόπιτα. Αυτό